Πλημμύρισε με συναισθήματα αγάπης χθες το απόγευμα ο δημοτικός κήπος της πόλης του Ρεθύμνου. Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν για μία ακόμα χρονιά στο κάλεσμα του ξενοδοχειακού ομίλου Κρεκοτέλ, που εδώ και 20 χρόνια στηρίζει οικονομικά με την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή του το Σύλλογο Αγάπη, που φιλοξενεί ενήλικες με αναπηρία. Δεκάδες παιδιά ήταν εκεί για να απολαύσουν το παιδικό πρόγραμμα με κλόουν, θέατρο και ακροβατικά. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, μάλιστα, ο όμιλος Κρεκοτέλ και ο Σύλλογος Αγάπη βράβευσαν τον παραολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο 2012, Μανώλη Στεφανουδάκη. Πραγματικά, στους δύσκολους καιρούς που περνάμε και ιδιαίτερα τα άτομα του Συλλόγου Αγάπη που έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε ένα, που δυστυχώς αρκετοί συμπολίτες μας περνάνε δύσκολα αυτές τις μέρες, πραγματικά, ο Μανώλης θα γίνει το είδαλμά τους. Τη δύναμη της θέλησης μας έδειξες λιγάκι. Γι' αυτό η αγάπη σε τιμά, Μάνο Στεφανουδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμάς απόψε τη γιορτή μας. Είναι μεγάλη τιμή πραγματικά για μας. Σου ευχόμεθα πάντα καλές επιτυχίες και υγεία πάντα και χαρά στη ζωή σου. Σας χαρώ για αυτό που κάνετε, για το Σύλλογο Αγάπη και Ελπίδα, διότι είναι μεγάλο έργο να προσπαθούμε να βγάλουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες έξω από τα σπίτια τους, να γίνουν πιο κοινωνικά. Είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες. Γεμάτος δύναμη και αισιοδοξία, ο κριτικός παραολυμπιονίκης συγκίνησε το κοινό. Νομίζω δεν υπάρχουν προβλήματα, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι για τους ανθρώπους. Και όπως θα τα αντιμετωπίσουμε, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, οι εκπαιδευόμενοι της Μονάδας Αγάπη χάρισαν στο Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Κρεκοτέλ, Βασίλη Θεοδωράκη, μια κατασκευή που έφτιαξαν τα ίδια από τα εργαστήρια χειροτεχνίας τους. Αυτό πολύ, πιστεύω ότι δεν κάναμε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, ήταν υποχρέωσή μας στην κοινωνία και ιδιαίτερα στο Σύλλογο Αγάπη. Δίπλα στα παιδιά της Μονάδας Αγάπη, όπως κάθε χρόνο, ήταν και φέτος ο γνωστός καλλιτέχνης Στέλιος Μπικάκης και το συγκρότημά του, που ταξίδεψαν με τα μουσικά τους ακούσματα το κοινό. Λάψανε μανούλες και αρχόντισες, καλοπαντρεμένες που τις χώρισες. Μα εσύ το γλεντούσες με τα δανεικά, μα δεν το λογαριάζες βασιλική καλά. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας, υποχρέωσή μου προσωπικά, και είμαι πολύ, πολύ ευαισθητοποιημένος για τις εκδηλώσεις συγκεκριμένες και μακάρι να μπορούσα να το κάνω συνέχεια, γιατί τελικά μένει σήμερα, όπως έχουμε καταντήσει, βοήθεια άνθρωπο σε συνάνθρωπο. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης.